μπύλες. Είναι σοκαριστικό για τα κοριτσάκια αυτό που σημαίνει στην Ελλάδα. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε εδώ και κάποια χρόνια μεγάλη αύξηση στα αγόρια. Και με νευρική ανορεξία και με βουλιμία βεβαίως. Είναι αυτή τη στιγμή γύρω στο 15% νομίζω από το 35% που αντιμετωπίζουν από την ψυχοπαθολογία οι διαταραχές προς τροφής, γύρω στο 10-15% σε αυτή τη φάση βλέπουμε σιγά σιγά και αύξηση των αγοριών. Οπότε ναι. Βλέπουμε αλλά δεν είναι έτσι και εμείς καθημερινά βέβαια. Που αγχώνονται πάρα πολύ με τα μαθήματα, με τις εργασίες τους, να είναι δημιουργικοί, να είναι μπροστά από όλους κτλ. Γιατί η μόδα είναι ανταγωνιστική σε όλα τα κομμάτια, όχι μόνο μπροστά από τις κάμερες και πίσω από τις κάμερες, μπορώ να σας πω και παραπάνω. Σε αυτούς δηλαδή που σχεδιάζουν τα ρούχα. Σχεδιάζουν τα ρούχα, θέλουν τις δημιουργικές ιδέες, κάνουν το styling, κατασκευές, γράφουν για τη μόδα, κάνουν research, fashion management, όλο αυτό. Για να είσαι πάντα 10 βήματα μπροστά, πρέπει να σκέφτεσαι, να δημιουργείς, να είναι το κεφάλι σου συνέχεια σε εκρήγορση. Έχουν πολλές στομαχικές διαταραχές. Πονάει το στομάχι, παλινδρομήσεις. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, ρύζι, γιαούρτι. Δηλαδή, βλέπεις ότι τα παιδιά πια το άγχος είναι πάρα πολύ εμφανές και σε διαφορετικά κομμάτια και στάδια δουλειών, χωρίς να είσαι μπροστά από την κάμερα. Οπότε, νομίζω ότι είναι μια τάση της εποχής που σωματοποιούμε και όλα αυτά τα ψυχοσωματικά τα δημιουργούμε και λίγο εμείς με το θυμό μας, το άγχος μας, με την έλλειψη αυτοπεποίθησης, που ποτέ δεν νιώθουμε αρκετή, γιατί αυτή η εποχή πια πού θα πάει. Από το βγαίνει το iPod και μετά έχουν βγει άλλα τρία πιο πάνω. Βγαίνει μια τάση τη μόδα και μέχρι να γυρίσει από την άλλη έχουν βγει άλλε πέντε. Και πρέπει είναι να πολύ γρήγορα, είναι πολύ και γρήγορα. Εκεί που έχει πιάσει μια δουλειά και λε: ωραία, αστέριο, ίσω την έχει πάρει άλλο που είναι λίγο πιο έξυπνο. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι τη κοινωνία που έχει γίνει τρελά ανταγωνιστικό αναγκαστικά, νομίζω ότι έχει στοιχήσει πάρα πολύ στου νέου ανθρώπου. Δεν έχουν προλάβει και αυτοί να κάνουν ένα restart, να καταλάβουν που βρίσκονται τη στιγμή που θα έπρεπε να το καταλάβουν. Είναι, πραγματικά... είναι και η δύσκολη εποχή που ζούμε. Και η κρίση επίσης παίζει ρόλο, έχω να πω. Σε πολλά πράγματα και σε αυτό ξαφνικά σίγουρα. Εκεί που πρέπει να κάνεις ένα πράγμα για να το κάνεις καλά πρέπει να κάνεις χίλια μαζί. Να σας διακόψω εδώ να παρακολουθήσουμε ότι είναι το ρεπορτάζ της Αντριάννας Μαγκανιά. Είναι από εδώ, από την Ελλάδα, περιπτώσεις γυναικών που έχουν νευρική ανορεξία, που έχουν βιώσει αυτό το πρόβλημα. Έχουμε μιλήσει στην Αντριάννα Μαγκανιά. Η Μαρία πάλεψε με την νευρική ανορεξία και τη βουλιμία από τα 12 μέχρι τα 26 έτη και βγήκε νικήτρια με τη βοήθεια των ειδικών θεραπευτών αλλά και της οικογένειάς της. Αρχικά ξεκίνησε σαν μία δίαιτα όπως κάνουν όλοι και σιγά σιγά μείωνα τις ποσότητες όσο έβλεπα ότι το βάρος μειώνεται. Και μετά από 2-3 χρόνια άρχισα να κάνω και πολύ γυμναστική και μείωνα συνέχεια το φαγητό. Είχα απαγορευμένες τροφές, δεν έτρωγα τα πάντα. Και στο τέλος είχα καταλήξει να τρώω το πρωί ένα γιαούρτι, μετά να τρώω δύο μήλα, να τρώω λίγο κρέας με σαλάτα. Θυμάμαι ότι πετούσα φαγητά για να μην τα τον ειδονίζουν. Ο οργανισμός μου είχε μπει σε πάυση. Δεν είχα ούτε κύκλο, δεν ψήλωνα, δεν αναπτυσσόμουν. Στα 18 που έφτασα στο χαμηλότερο βάρος, τότε έδωσα πανελλήνιες και μετά εφόσον πέρασε το Πανεπιστήμιο, η ανορεξία έγινε βουλιμία. Οπότε πήρα απότομα βάρος και με το στόχο να δυνατήσω άρχισα να ψάχνω τι φταίει. Σήμερα είναι απολύτως υγιής και μητέρα ενός μικρού κοριτσιού. Η ανορεξία δεν είναι μόνο το τι τρως ή δεν τρως, είναι ένας τρόπος σκέψης και συνδέεται πολύ με την τελειομανία. Οπότε κάποιες στιγμές αυτός ο τρόπος σκέψης παραμένει στο κεφάλι μου, απλά ξέρω πώς να τον αντιμετωπίσω. Ήταν βασικό ότι βρήκα τη σωστή θεραπεύτρια. Πρέπει να ταιριάζει με τον θεραπευτή σου και να είναι εξειδικευμένο στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί είχα πάει και σε άλλους που δεν γνώριζαν, με αποτέλεσμα να μην μου λένε σωστά, να σε αντιμετωπίζουν ότι απλά κάνεις μία δίαιτα και δεν συμβαίνει κάτι. Και η στήριξη από την οικογένειά μου και ειδικά από την μητέρα μου και ότι είχα πολύ μεγάλη θέληση να γίνω καλά. Συμβουλεύει τις νέες κοπέλες που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα να μην το βάλουν κάτω αλλά να αναζητήσουν αμέσως βοήθεια. Πρέπει να ζητήσουν βοήθεια από ειδικό. Μόνοι τους δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Δυστυχώς.
Η νευρική ανορεξία μπορεί να πλήξει τους πάντες, ανεξαρτήτως ηλικίας και κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης. Χτυπά όμως κυρίως τις γυναίκες, σε ποσοστό 80% με πιο συχνή περίοδο έναρξης, τα 9 έως τα 19 χρόνια. Τα αίτια είναι βαθύτερα. Μπορεί να έχουμε κάποιο, να έχουμε κληρονομικότητα, διότι έχουν βρει ότι στο 11ο και στο 13ο γονίδιο μπορεί να περάσει η νευρική ανορεξία. Μπορεί να έχουμε κάποια βλάβη κατά τη διάρκεια της κοίησης, δηλαδή μπορεί να έχουμε μία γέννηση που έχει γίνει με βίαιο τρόπο και μπορεί να έχει πειραχθεί κάποιο κομμάτι του, κάποιο μέρος του εγκεφάλου. Επίσης, ένας μεγάλος πολύ σημαντικός παράγοντας προδιάθεσης είναι το bullying. Δηλαδή, όταν είσαι πάρα πολύ μικρός στην ηλικία και δέχεσαι πολλά σχόλια όσον αφορά το σώμα σου και την εμφάνισή σου στο σχολείο, αυτόματα ένα παιδί το αξιολογεί αυτό ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η εμφάνισή μου, άρα και κάτι πρέπει να κάνω για να το αλλάξω. Πολλοί γονείς την εκλαμβάνουν ως αντίδραση ή καπρίτσιο. Είναι όμως μια σοβαρή διατροφική διαταραχή με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πόσο σκέφτεται, πόσο ρωτάει συνεχώς τη μητέρα αν έχει παχύνει, πόσο συνεχώς παθαίνει αιμονή γύρω από την τροφή, αν ξεκινάει να μαγειρεύει συνεχώς διάφορες τροφές, γλυκά, φαγητά κτλ. Και όπου πιέζει πάρα πολύ τους άλλους να φάνε, αλλά εκείνη αρνείται. Αν αρχίζει και κόβει σε πάρα πολύ μικρά κομματάκια την τροφή της. Αν περιορίζει, σταδιακά περιορίζει την γάμα της τροφής. Δηλαδή παραμένουν, πετάνε εντελώς έξω τους υδατάνθρακες, δεν καταναλώνουν υδατάνθρακες, ελάχιστη πρωτεΐνη και κατά κόρον λαχανικά. Η νευρική ανορεξία είναι η πρώτη ψυχιατρική ασθένεια με το μεγαλύτερο δείκτη θνησιμότητας, περισσότερο ακόμα και από τα ναρκωτικά ή τον αλκοολισμό. Υπάρχει ανορεκτική φωνή. Η ανορεκτική φωνή πραγματικά διαλύει τα άτομα. Μέσα στη διαδικασία της θεραπείας βοηθούμε πάρα πολύ τους ασθενείς να διαχωρίσουν τον εαυτό τους από την ανορεκτική φωνή. Η σκέψη που κάνουν εκείνη τη στιγμή και αυτό που τους λέει η ανορεξία είναι ότι από τη στιγμή που έφαγες είσαι άχρηστη, είσαι ανίκανη, τώρα πρέπει να αρνηθείς, τώρα πρέπει να κάνεις κάτι για να το ισοβαθμίσεις, να πας να τρέξεις, να κάνεις άσκηση, να αυτοτιμωρηθείς. Δηλαδή είναι τόσο σκληρή η ανορεκτική φωνή σε αυτές τις γυναίκες που πραγματικά τους κάνει τη ζωή τους κόλλας, δηλαδή δεν μπορούν να απολαύσουν τίποτα όταν προβάλλονται μοντέλα ανορεκτικά ή TV personas, ας πούμε, που έχουν ανορεξία. Έχω ασθενείς με νευρική ανορεξία που μου λένε «Μα γιατί ανησυχείς, μα είμαι 40 κιλά». Έχω ακόμα μέχρι να φτάσω στα 27. Δηλαδή όλο αυτό και το πρότυπο που υπάρχει παίρνοντας συνεντεύξεις, ναι, μένουν με μια καλοπροαίρετη διάθεση να επικοινωνήσουν την νόσο κτλ. Φαίνεται αντίθετο αποτέλεσμα τελικά. Διότι δεν είναι δυνατόν να μου λέει όταν η άλλη έχει οστεοπόρωση και είναι 18 χρονών και οι πιθανότητες να κάνει παιδί είναι ελάχιστες. Όταν έχει πειραχθεί ο άξονος ο ορμονικός και δεν έχει περίοδο για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν ξέρω αν θα έχει. Όταν έχει τέτοιες συνέπειες σοβαρές στο κομμάτι της υγείας και βλέπεις έναν άνθρωπο που απλά υπάρχει και είναι 30 κιλά και λες τον άλλον, «Ω, έχω ακόμα», είναι λάθος μήνυμα. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο πολύ πιο προσεκτικοί στα μηνύματα που περνάμε, γιατί η ανορεξία τα διαστρεβλώνει όλα. Η νευρική ανορεξία χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά ως ιατρικός όρος το 1873. Στις μέρες μας όμως τείνει να μετατραπεί σε μάστιγα. Οι ειδικοί επιμένουν και στέλνουν το αισιόδοξο μήνυμα ότι η έγκαιρη διάγνωσή της μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη ίαση. Διαφημίσεις τώρα, κυρίες και κύριοι. Προσοχή. Silver Alert. Εξαφάνιση ηλικιωμένου. Μπορείτε να βοηθήσετε. Καλέστε τώρα στη γραμμή ζωής στο 1065 ή στην άμεση δράση. 40 χρόνια αγωνιζόμαστε για το περιβάλλον και την πολιτιστική μας κληρονομιά με τη συμβολή χιλιάδων πολιτών από όλη την Ελλάδα, διασώζοντας τόπους που όλοι αγαπάμε. 40 χρόνια, μια γιορτή. Ένα εορταστικό διήμερο στην Πλάκα με τον Διονύση Σαββόπουλο, τη Λίδια Κονιόρδου, τον Σοκράτη Σινόπουλο, τον Γιάννη Σιμονίδη, ξεναγήσει σε μνημεία, προγράμματα για παιδιά, καντάδες, χορούς από το Λύκειο Ελληνίδων, Καραγκιόζη και άλλα.
40 χρόνια, μια γιορτή. 18 και 19 Μαΐου στην Πλάκα. Έλα κι εσύ. Υπάρχουν τρόποι θεραπείας. Ναι, υπάρχουν τρόποι θεραπείας και νομίζω είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί αυτό και προς τα έξω. Κάποια στιγμή μια ασθενή μου είχε γράψει στο τέλος θεραπείας ένα γράμμα που έλεγε ευχαριστώ πολύ που με βοήθησες να βγω από το χρυσό κλουβί της ανορεξίας. Πολλές φορές δηλαδή αυτοί οι ασθενείς χρησιμοποιούν και πολλές μεταφορές, γενικά το τέρας, η ανορεξία, η βουλιμία, σαν κάτι εξωπραγματικό, σαν κάτι εκτός του ελέγχου. Το θέμα είναι ουσιαστικά να βοηθήσεις μέσω θεραπείας να καταλάβει ο ασθενής ότι μπορεί να βρει τον τρόπο και τον έλεγχο και μαζί με την ψυχοθεραπεία να αντιμετωπίσει αυτή την νόσο. Οπότε η θεραπεία υπάρχει, δεν είναι όμως. Είναι πολύ εξειδικευμένη και αποτελείται από ένα σύστημα συναδέλφων. Ένα κομμάτι είναι το ψυχοθεραπευτικό, ένα κομμάτι είναι το ιατρικό, ένα κομμάτι είναι το διατροφολογικό, ένα κομμάτι πιθανόν είναι το ψυχιατρικό, γιατί πολλοί από αυτούς τους ασθενείς παρουσιάζουν και άλλου είδους ψυχοπαθολογικά συμπτώματα, είτε κάθλιψη, είτε αγχώδεις διαταραχές, είτε διαταραχές προσωπικότητας. Οπότε υπάρχει φυσικά θεραπεία. Αλλά και πάλι δεν μπορούμε να γενικοποιήσουμε. Δηλαδή, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι ψυχοθεραπευτικοί. Στην Αμερική, στην Αγγλία και γενικά διεθνώς, αυτή τη στιγμή το μοντέλο ψυχοθεραπευτικά το οποίο χρησιμοποιείται και έχει τα καλύτερα ποσοστά επιτυχίας είναι στο γνωστικό συμπεριφοριστικό πλαίσιο, όπως το λένε. Το οποίο, να μας το πείτε πιο απλά, να το καταλάβει και ο κόσμος. Τα τρία μοντέλα ψυχοθεραπείας τα οποία χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή με διαταραχές πρόσωπης τροφής είναι ένα το ψυχοδυναμικό, ένα είναι το συστημικό ή αλλιώς οικογενειακό και το τρίτο είναι το γνωστικό συμπεριφοριστικό πλαίσιο. Το γνωστικό συμπεριφοριστικό πλαίσιο ουσιαστικά αυτό που προσπαθεί να δείξει και να κάνει στους ασθενείς έχει να κάνει πρώτον να εξορροπήσει και να ομαλοποιήσει τη διατροφή και την αντιμετώπιση του ασθενούς ως προς το σύμπτωμα, δηλαδή διαταραχή πρόσωπης τροφής. Αλλά από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ρίχνει φως ουσιαστικά και υπάρχουν συγκεκριμένοι μηχανισμοί οι οποίοι αλλάζουν τον τρόπο σκέψης του ασθενούς σε σχέση με το πώς ορίζει τον εαυτό δεν του είναι μέσα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο όμως αυτό, να μπορέσεις να αλλάξεις τον τρόπο σκέψης. Αυτό το πράγμα γίνεται και με ψυχοεκπαίδευση, γίνεται με διάφορες τεχνικές που αρχίζουν σιγά σιγά ουσιαστικά να ενδυναμώνουν την αυτοεκτίμηση που λέγαμε πριν του ασθενού. Δεν γίνεται καθημερινά. Πολύ είναι το overnight, θέλει χρόνο. Η ψυχοθεραπεία θέλει πάντα χρόνο. Να το πούμε αυτό, γιατί πολλοί νομίζουν ότι σε μια θεραπεία, ένα σέσιο με έναν ψυχολόγο λύνουμε το πρόβλημά μας. Δεν είναι έτσι. Θέλει χρόνο και θέλει προσπάθεια και από τις δύο μεριές. Φυσικά και θέλει μια συμμετοχή ουσιαστικά και με τους δύο. Οι ίδιοι ασθενείς είναι εκείνοι που έρχονται σε εσάς, το αντιλαμβάνονται μόνοι τους κάποια στιγμή και αναζητούν βοήθεια ή συνήθως. Οι κοντινοί τους άνθρωποι είναι εκείνοι που απευθύνονται πρώτα σε εσάς. Είναι και τα δύο μπορεί να συμβούν. Συνήθως με ανήλικα περιστατικά, πολύ συχνά έχουμε τους γονείς ή κάποιον δικό τους άνθρωπο που μας παραπέμπει την ανήλικη ή τον ανήλικα πάσχοντα. Με ενήλικους, πολύ συχνά μετά όμως από πολλή προσπάθεια με τον εαυτό να καταλάβει ότι έχει πρόβλημα, μπορεί να καταλήξει να έρθει ο ίδιος ο ασθενής. Συμβαίνουν και τα δύο. Αλλά δεν είναι τίποτα απόλυτο. Να σας ρωτήσω κάτι, εδώ στη χώρα μας το αντιμετωπίζουμε σοβαρά το πρόβλημα? Θεωρώ ότι γίνεται πολύ αξιόλογη προσπάθεια στη χώρα μας από διάφορους φορείς. Ένας από αυτούς είναι και η ANASA, η οποία κάνει... Πείτε μας για την ANASA. Και συγχαρητήρια, κάνετε πολύ καλή δουλειά και βοηθάτε πολλά νέα κορίτσια και αγόρια. Πείτε μας για την ANASA, τι ακριβώς είναι. Δίνουμε και εμείς το δικό μας τον αγώνα. Είμαστε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, όπου ουσιαστικά από το 2008 αρχίσαμε να λειτουργούμε, 2007-2008, όπου τότε κάναμε και το κέντρο ημέρας ANASA, στο οποίο παρέχουμε δωρεάν ψυχοθεραπεία, αντιμετώπιση ουσιαστικά σε αυτά τα περιστατικά.